Και δίδεται η εκκίνηση για την πρώτη υποδρομία με προβλήματα. Λόρτ Ασλάν μένει στην τελευταία θέση. Δεν έφυγε καλά και ο Μονόγλα τίθεται για το κεφάλι. Θα επιχειρήσει απ' έξω Stormy Art. Από την εσωτερική προωθείται όμως και ο Αμπουχάντρα, όπως και Βέτερ κοντά και Σιγκλισάμι. Τελικά το νούμερο 4 Αμπουχάντρα θα οδηγεί στην υποδρομία. Στην επόμενη θέση είναι Σιγκλισάμι. Τα απ' έξω από την εσωτερική βέβαια βρίσκεται ο Βέτερ και πιο έξω βελτιώνεται και Αισχάν που έχει φύγει καλά και πλέον θέλει να διεκδικήσει ακόμη και την πρωτοπορία. Τα τρία λόγα που συγκαλπάζουν είναι από μέσα Αμπουχάντρα, δίπλα δεύτερη ρόδα το νούμερο 9 Σιγκλισάμι. Ακόμα πιο έξω το νούμερο 2 Εσχάν. Στη συνέχεια θα μείνει ο Βέτερ και πιο πίσω βέβαια και Stormy Art, η πεντάδα που κάπως έχει ξεχωρίσει. Ενώ ο μεγάλος Ιωσήφ είναι λίγο πιο πίσω και προσπαθεί να βελτιωθεί και Μονόκλ και προσπαθεί και η Miss Lead Bro τώρα βελτιώνοντας συνεχώς την θέση του και περνά στην έκτη. Την ώρα βέβαια που ο Εσχάν έχει βγει πάρα πολύ έξω στην προσπάθειά του να πιάσει τους δύο πρώτους και κυρίως να τρέξει σε μπλοκάριστος. Καθώς πάμε για τα τελευταία 600 μέτρα και το νούμερο 9 Single Summit έχει περάσει μπροστά και πιέζει απ' έξω Εσχάν. Είναι αυτός που τελικά θα μπει στην ευθεία πάντα υποπίεση. Ο Βέτερ προσπαθεί και Stormy Art να βελτιωθεί και Miss Lead που είναι ακόμη στην πέμπτη θέση, περνώντας στην τελική ευθεία την ώρα που το νούμερο 2 Εσχάν κτίζει διαφορά έναντι του νούμερο 3 Βέτερ, αλλά βέβαια και το νούμερο 9 Single Summit προσπαθεί πάντα το νούμερο 1 Miss Lead Bro να διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Για την ώρα φαίνεται ικανός να περάσει στην δεύτερη ίσως θέση. Για να δούμε. Πάμε για τα τελευταία μέτρα την ώρα βέβαια που το νούμερο 2 Εσχάν έχει πάρει πολύ μεγάλη διαφορά. Το νούμερο 3 Βέτερ επιμένει από την εσωτερική και κλείνεται το νούμερο 1 Miss Lead Bro θέλοντας να διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Φαίνεται να έχει δύναμη να δούμε αν μπορεί να περάσει στη δεύτερη θέση. Κρατά το νούμερο 3 βέβαια έρχεται από μέσα το νούμερο 1 πάνω στο ταμπλό. Θα μείνει όμως στην τρίτη θέση, τέταρτο το νούμερο 8 Stormy Art. 2, 3, 1 και 8. Εδώ Εσχάν Βέτερ. Δείτε το νούμερο 2 βέβαια Εσχάν. Άλλο πρόσωπο σήμερα, άλλη απόσταση. Θα πάρει πολύ μεγάλη διαφορά από τους αντιπάλους του. Εδώ θα γίνει μάχη μεταξύ νούμερο 3 Βέτερ και νούμερο 1 Miss Lead Bro. Θα επιμείνει από μέσα ο αναβάτης του. Θα περάσει μετά το τέρμα, εδώ στο επόμενο σάλτο. Αλλά είναι αργά. Το αποτέλεσμα λοιπόν επαναλαμβάνω 2-3, ο 1 και 8. Πάντα βέβαια ο Stormy Art, ακόμα πιο πίσω Lord Aslan, Single Summit, Monocle, Αμπουχάντρα και μεγάλος Ιωσήφ κατά σειρά. Συγχαρητήρια. Ο Σχάν σήμερα μπορεί την τελευταία φορά έτσι να δυσανασχέτησε, θα λέγαμε λίγο. Σήμερα όμως έδειξε τις πραγματικές δυνατότητές του, τις δυνάμεις του, μεγάλη διαφορά στα τελευταία μέτρα και πήρε την νίκη που ήθελε. Ναι, σήμερα ήταν όντως καλύτερος. Βέβαια ήταν και τα μέτρα ευνοϊκότερα για αυτόν. Την προηγούμενη φορά έτρεξε στα 1100 μέτρα. Δεν ξεκίνησε και καλά. Τον όκλεισε και η άμμο. Σήμερα όμως είχε μια πολύ καλή ύπευση. Ήταν δεύτερη-τρίτη ρόδα από το εξωτερικά και πιστεύω έδειξε πριν τη στροφή ότι είναι έτοιμος να κερδίσει. Οπότε γενικά θέλει περισσότερα μέτρα. Οπωσδήποτε. Πιστεύω ότι δηλαδή 1400-1600 από ό,τι μας έχει δείξει μέχρι τώρα είναι άλογο που θέλει κάποια μέτρα. Οπότε συνέχεια τι βλέπουμε, τι να περιμένουμε. Έχει δείξει φιλότιμος, σιγά σιγά έχει ακόμα, είναι λίγο άγουρος, αλλά έχει μέσα του ακόμα. Εμείς ελπίζουμε ότι θα κάνει το καλύτερο. Τώρα από εκεί πέρα θα δούμε μέχρι που μπορεί να φτάσει. Το θέμα είναι ότι είναι υγιή, είναι φιλότιμος και από εκεί προσδοκούμε το καλύτερο.